Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά τα όσα παρουσιάστηκαν από την ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έφεραν 14.000 παραγωγούς της Μεσσηνίας να τρέχουν τις τελευταίες ημέρες για το θέμα των δασικών χαρτών, η κινητικότητα στα δασαρχεία αυξάνει, πηγαίνοντας προς την τελική ευθεία. Ήδη θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει ξεπεραστεί το φράγμα των 5.000 αντιρρήσεων, με αυτές να αναμένεται να αυξηθούν κατακόρυφα, οδεύοντας την καταληκτική ημερομηνία που θα είναι η 27η Ιουλίου. Εκτοξεύθηκε ο αριθμός των αντιρρήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αυτές σε επίπεδο Μεσσηνίας να έχουν ξεπεράσει, όσον αφορά την υπηρεσία του δασαρχείου, τις 5.000. Από τις 21 Γενάρη είναι στην διαδικτυακή πύλη της ΕΚΧΑΕ. Οι ενστάσεις έχουν φτάσει περίπου οι αντιρρήσεις στις 5.000 και τα πρόδειλα σφάλματα περίπου στα 1.000. Μάλλον δεν θα δοθεί άλλη παράταση μετά τις 27, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια να δοθεί άλλη παράταση. Κατά τα φαινόμενα και με την προθεσμία πλέον να κρίνεται πιεστική, η 27η Ιουλίου θα είναι και η τελική ημερομηνία. Υπάρχουν άλλες διαδικασίες, όπως είναι η έκδοση των αδειών, οι πωλήσεις που έχουν παγώσει λόγω των δασικών χαρτών. Γι' αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης παρατάσης. Ο χρόνος ήταν αρκετά μεγάλος, 7 μήνες, ενώ ξεκινήσαμε με 2 μήνες, έχουμε φτάσει στους 7. Και θεωρώ ότι όλοι λίγο πολύ θα έχουν κάνει την έρευνα στα αγροκτήματά τους για να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή όχι. Σημείο αναφοράς πάντως είναι η νέα ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που οδήγησε πολλούς παραγωγούς μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους να τρέχουν στα δασαρχεία για να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες. Έτσι, 14.000 αφημείς σε επίπεδο Μεσσηνίας περιελήφθησαν σε αυτήν την ενημέρωση. Ναι, επειδή μια νέα εφαρμογή, την οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός όταν είχε επισκεφθεί τη Μεσσηνία, στέλνει κάποιο μήνυμα SMS στους ιδιοκτήτες που το σύστημα δείχνει ότι κάποιο από τα τμήματα τα οποία επιδοτούνται έχει δασική μορφή. Επειδή όμως αυτά τα τμήματα πιθανόν να είναι από λίγα μέτρα μέχρι εκατοντάδες μέτρα, αλλά μέχρι και στρέμματα, έχουν θορυβηθεί ο κόσμος. Εδώ συστήνουμε να κάνουν μια επιπλέον έρευνα στις εκτάσεις τους για να δουν αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα για το οποίο θα πρέπει να ασκήσουν αντιρρήσεις ή έτοιμα εξαγοράς ή οτιδήποτε τέτοιο. Τα λεπτά πάντως σημεία στην όλη διαδικασία παραμένουν αρκετά. Κίνδυνοι υπάρχουν αν επιδοτείται η έκταση και αν κυρωθεί ως δέλτα να κοπεί η επιδότηση για το τμήμα αυτό το οποίο θα κυρωθεί ως δέλτα. Ο δασικός χάρτης πάντα έχει τη δυνατότητα διόρθωσης, αλλά διόρθωσης λόγω παραλήψεων της διοίκησης σφάλματος. Δεν έχει τη δυνατότητα διόρθωσης λόγω διαφορετικής φωτοερμηνείας, παράδειγμα. Αυτό είναι θέμα αντιρρήσεων. Πάμε σε άλλα θέματα και στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που παραμένει ως ένα από τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας, με τους Δήμους να αναζητούν λύσεις. Η εικόνα που αντικρίζει κανείς στην Κοζάνη και το εκεί δείτε δείχνει το δρόμο, όπως σημείωσε ο Παναγιώτης Νίκας, για ένα πρόβλημα που πρέπει να βρει λύση. Από κοντά το ΣΔΙΤ της Δυτικής Μακεδονίας είχε τη δυνατότητα να δει ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Πρώτα απ' όλα ντρέπομαι με αυτά τα οποία είδα στην Κοζάνη, ντρέπομαι για μας. Με αυτά που είδα στην Κοζάνη και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Επισκέφθηκα ένα χώρο που είναι κυριολεκτικά σαλόνι. Ένας χώρος που θα τον επισκέπτονται οι Ευρωπαίοι και θα λένε μπράβο Ελλάδα σε αυτή την περιοχή. Και εμείς είμαστε σε μια κατάσταση απαράδεκτη. Μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για ανάπτυξη, με τη βρώμα των σκουπιδιών να μας έχει περικυκλώσει από τη μία άκρη της περιφέρειας μέχρι την άλλη. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα με το διαγωνισμό, αλλά το πιο ακριβό για τα σκουπίδια είναι να μην τα διαχειρίζεσαι. Μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων συνεχίζει να παραμένει ως το νούμερο ένα στην επικαιρότητα της Πελοποννήσου, τη στιγμή μάλιστα που δεν λύνεται. Το ζήτημα έχει μπλέξει πολιτικά, όπως τα μπλέκουμε πολιτικά όλα τα ζητήματα. Έρχονται και κρίσιμες εκλογικές διαδικασίες στους προσεχείς μήνες. Το κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών είναι κάτι πολύ σοβαρό για έναν κόσμο ο οποίος σχημάζεται και προφανώς θα αυξηθούν τα τέλη. Και βεβαίως πάνω σε αυτό λαϊκίζομαι και λέμε διάφορα.
Ο Δήμος Καλαμάτας έχει ξεκάθαρη θέση, αγωνίζεται να έχει ενδιάμεση διαχείριση, την καλύτερη δυνατή, και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι όταν λειτουργήσει η κεντρική διαχείριση θα πάμε με την κεντρική διαχείριση. Αυτή τη βδομάδα νομίζω θα έχουμε και το πρώτο μεγάλο μηχάνημα, το δεματοποιητή, που είναι το κρίσιμο μηχάνημα για τη λειτουργία της ενδιάμεσης διαχείρισης. Θα πέσει και το κόστος λίγο, αλλά η ενδιάμεση διαχείριση είναι ενδιάμεση, είναι προσωρινή. Χρειαζόμαστε οριστική λύση. Νομίζω η Δυτική Μακεδονία δείχνει το δρόμο. Όλη η Ελλάδα τα σκουπίδια της έχει καταλήξει. Θα τα διαχειριστεί με ΣΔΙΤ. Το ίδιο και η Ήπειρος και όλες οι περιοχές, οι Σέρες κλπ. Ο Παναγιώτης Νίκας πάντως κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει την πολιτική πρωτοβουλία και να νομοθετήσει. Όταν δεν συνεννοούμαστε, η κυβέρνηση έχει την πολιτική ευθύνη να δείξει το δρόμο, να πάρει αποφάσεις. Όταν έχουμε πάει 2 φορές του Μαξίμου, έχουμε συνεδριάσει 40 φορές και το αποτέλεσμα είναι η φιλονικία, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και να πάρει τις αποφάσεις της. Δηλαδή να νομοθετήσει. Εμείς είδαμε στο προηγούμενο θέμα ορισμένες εικόνες από το εργοστάσιο διαχείρισης, ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, που είναι στη λειτουργία πλέον στη Δυτική Μακεδονία και πρόσφατα εγκαινιάστηκε. Να δούμε όμως πιο πολλά σε λίγο. Να καλησπερίσουμε, έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή της Εφημερίδας Φωνή και τον συνάδελφο τον Κωνστάτη Τσερετζούλια, τον Θανάση Σαμπουλή και τον Κωνστάτη Τσερετζούλια μαζί μας. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Θα πούμε για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί δεν είχαμε την συνεδρίαση του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Πελοπονίσου, με συνέπεια να πηγαίνουμε με ερωτηματικό από εδώ και πέρα για το τι πρόκειται να γίνει. Ακούσαμε και τις παρενέσεις του κ. Νίκα όσον αφορά το ζήτημα του να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε εμείς εικόνα λοιπόν από το ΣΔΙΤ, που είναι ήδη σε λειτουργία στη Δυτική Μακεδονία. Ένα πρότυπο εργοστάσιο, όπως θα δείτε κι εσείς, και μάλιστα όσον αφορά τα δεδομένα της τιμής του, είναι ακριβότερο όσον αφορά τα ζητήματα διαχείρισης σε επίπεδο όγκου απορριμμάτων. Στις 10 Ιουνίου 2017, η ΕΠΑΔΗΜ ξεκίνησε τη λειτουργία των νέων υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή έγινε από την Ηλέκτορ, εξειδικευμένη εταιρεία στη διαχείριση απορριμμάτων. Το έργο θα υποδέχεται τα απορρίμματα των Δήμων σε ένα δίκτυο 10 περιφερειακών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε Κοζάνη, Αμίντεο, Βόιο, Γρεβενά, Δεσκάτη, Εορδαία, Καστοριά, Σέρβια, Σιάτιστα και Φλόρινα. Από εκεί θα εκτελείται μεταφόρτωση και μεταφορά τους στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Τα απορριμματοφόρα που εισέρχονται στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων ζυγίζονται στη γεφυροπλάστικα εισόδου, η οποία καταγράφει το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου. Στη συνέχεια οδηγούνται στη Μονάδα Υποδοχής. Στη Μονάδα Υποδοχής πραγματοποιείται η εκφόρτωση των απορριμμάτων. Το αυτόματο σύστημα γερανογέφυρας με αρπάγι τροφοδοτεί το κινούμενο δάπεδο, το οποίο μεταφέρει τα απορρίμματα στο κτίριο της προεπεξεργασίας. Στην καμπίνα χειροδιαλογής γίνεται η απομάκρυνση ογκωδών και ανεπιθύμητων απορριμμάτων, έτσι ώστε να προστατευθεί ο κατάντι εξοπλισμός. Ακολουθεί ένα σχίστης σάκων, ο οποίος απελευθερώνει τα απορρίμματα από τις πλαστικές σακούλες, προκειμένου να διευκολυνθεί ο περαιτέρω μηχανικός διαχωρισμός τους. Τα απορρίμματα συνεχίζουν την πορεία τους πάνω σε ταινιόδρομο, μέσω του οποίου οδηγούνται στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής. Εκεί πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων προϊόντων από το υλικό που θα οδηγηθεί για κομποστοποίηση και από τα άχρηστα υπολείμματα, τα οποία οδηγούνται προς υγειονομική ταφή στο χυτί. Στο αρχικό στάδιο επεξεργασίας, ένα περιστροφικό και ένα δονητικό κόσκινο διαχωρίζουν τα απορρίμματα σε 3 ρεύματα ανάλογα με το μέγεθός τους. Το λεπτόκοκο οδηγείται προς τη μονάδα κομποστοποίησης, ενώ το ενδιάμεσο και το κύριο ρεύμα ανακυκλωσίμων οδηγούνται σε οπτικό διαχωρισμό. Η
Οι πρώτοι στη σειρά οπτικοί διαχωριστές ξεχωρίζουν τα πλαστικά υλικά που μπορούν να ανακτηθούν και να διατεθούν προς ανακύκλωση. Ο οπτικός διαχωριστής είναι ένα σκάνερ το οποίο αναγνωρίζει το υλικό του απορρίμματος και με τη βοήθεια μιας συστοιχίας βαλβίδων αέρα, οι οποίες το φυσούν κατάλληλα και το αλλάζουν πορεία, και έτσι αυτό διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Μετά ακολουθεί ο οπτικός διαχωριστής του χαρτιού. Διαχωρίζει το χαρτί, το οποίο οδεύει προς την καμπίνα ποιοτικού ελέγχου. Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή υπόθεση του να υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση σε μια περιφερειακή οντότητα όπως είναι αυτή της Δυτικής Μακεδονίας, που φαίνεται ότι έχει τρέξει με πολύ καλούς ρυθμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα υπό την κατεύθυνση του ΣΔΙΤ. Μαζί μας λοιπόν ο Κώστας Τερτζούλιας και ο Θανάσης Σταμούλης. Κώστα, ξεκινάω με σένα, γιατί είναι μια πλέον απάντηση στα όσα εδώ και καιρό εκκρεμούσαν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έτρεξαν εκεί οι Δήμοι, δώσαν την κατάλληλη κατεύθυνση αλλά και τις λύσεις του να υπάρξει ένα ΣΔΙΤ που και ακριβό χαρακτηρίζεται, αλλά τουλάχιστον δίνει οριστικές απαντήσεις. Δύο-τρεις παρατηρήσεις προκαταβολικά. Πρώτα απ' όλα, το συγκεκριμένο εργοστάσιο που είδαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι κάπου στο εξωτερικό, στη Σουηδία ή γενικότερα όπως είχαμε συνηθίσει παλιότερα χρόνια να λέμε. Είναι ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο διαχείρισης, ολοκληρωμένης διαχείρισης στην χώρα μας. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Ας δουν αυτήν την εικόνα οι αυτοδιοικητικοί και ας την συγκρίνουν με τις χωματερές στην Πελοπόννησο. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Ένα δεύτερο, όπως είπες και εσύ, Θέμη, όντως είναι ένα ακριβώς ΔΙΤ. Ένα ΣΔΙΤ το οποίο περιλαμβάνει και ένα εργοστάσιο, εν αντιθέσει με την Πελοπόννησο, που εδώ επειδή γενικότερα βρισκόμαστε αρκετά χρόνια πίσω και με τις όποιες αντιπαραθέσεις, θα έλαμε τρία εργοστάσια. Και πάλι εκεί είναι πιο ακριβό το ΣΔΙΤ. Τρίτον, το ΣΔΙΤ στην Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, είναι το πρώτο ΣΔΙΤ που υπέγραψαν, αν θυμούνται καλά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ο κύριος Σταθάκης. Για το πολιτικό πλαίσιο του όλου ζητήματος και για τα όσα τέλος πάντων έχουμε ακούσει πολιτικά πάλι στην Πελοπόννησο να συζητάμε. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας. Αφού λογικά θα έχουν κοκκινήσει έστω και λίγο από ντροπή, έτσι φαντάζομαι, οι αυτοδιοικητικοί, γιατί είμαστε η τελευταία περιφέρεια της χώρας η οποία ακόμα δεν έχει καταφέρει να συνεννοηθεί. Τώρα τα ΠΕΣΔΑ, ΤΕΣΔΑ, ΜΕΣΔΑ και κουραφέξαλα είναι για λαϊκή κατανάλωση και για επικοινωνία και τα δικά τους. Γιατί στην ουσία δεν έχουμε καταφέρει να συνεννοηθούμε. Ζητάμε όλοι τα πάντα από τους πάντες, χωρίς να θέλουμε να πληρώσουμε, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε το οτιδήποτε, θέλοντας και την τζάμπα διαχείριση, αλλά και την ολοκληρωμένη διαχείριση. Λοιπόν, εδώ έχουμε τρία πράγματα επίσης. Το πολιτικό κόστος, το κόστος της διαχείρισης και το περιβαλλοντολογικό κόστος. Υπάρχει ένα ακόμη που έχει να κάνει με το πολιτικό κόστος για τις επόμενες εκλογές, μην το ξεχνάμε, γιατί ορισμένοι παίζουν τα παιχνίδια αυτή την συγκεκριμένη περίοδο που πλησιάζουν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές, και εδώ έρχεται να προσθεθεί και ο ρόλος και η στάση, αλλά και η κατάσταση, η σημερινή κατάσταση τρόπου διαχείρισης ορισμένων δημάρχων σε δήμους, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Κορίνθου, θα έλεγε κανείς, που υπάρχει μια τρόπον την αδιαχείριση, το αφήνουμε με ερωτηματικό. Είδαμε και τα σημερινά, μικρή παρένθεση, δημοσιεύματα που είχαν να κάνουν με τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Πνευματικό, και την υπόθεση προστασίας εκεί του Κορινθιακού κόλπου. Τον ίδιο να ψαρεύει καρχαρίες, δεν ξέρω, υπάρχει η φωτογραφία να την δούμε, με τον κύριο Πνευματικό με τους καρχαρίες. Τέλος πάντων, υπάρχει, γενικά καρχαρίες είναι γύρω η υπόθεση με τα σκουπίδια, με τα λεφτά που λιμένονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν, θα έλεγε κανείς, όλοι όσοι εμπλέκονται σε ένα κύκλωμα και τα θυμόμαστε που έθαβαν σκουπίδια από εδώ και από εκεί με την κατάσταση στην Φολό ή οπουδήποτε άλλο. Να τη φωτογραφία λοιπόν με τον κύριο Πνευματικό, να πούμε ότι έχει ήδη υπάρξει μεγάλη δημοσιότητα και από τη δημοσιοποίηση του θέματος από το πρωτοθέμα.gr. Υπάρχει ένα σχετικό άρθρο ανηρτημένο. Είπαμε λοιπόν για το θέμα της προστασίας του Κορινθιακού. Το πολύ σημαντικό θέμα πάντως έχει να κάνει με το θέμα της προστασίας της Πελοποννήσου, και σε αυτό να έρθουμε, Κώστα, για να ολοκληρώσεις και να πάω στο Θανάση. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, το να κάνουν μπάνια ή να ψαρεύουν τη στιγμή που τα ζητήματα δεν έχουν λυθεί είναι ένα ζήτημα. Εγώ θα σου θέσω και μια άλλη διάσταση για να κάνει και το σχόλιο το Θανάσης, ότι ακόμα δεν έχει απαντηθεί ξεκάθαρα στην Πελοπόννησο ποιος ακριβώς κερδίζει από όλη αυτή την καθυστέρηση. Το μυαλό μας πάει μόνο στους εργολάβους. Είναι οι μόνοι που κερδίζουν σε μια περιφέρεια
οι οποίοι οι μισοί δήμοι της περιφέρειας είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να μπορούν να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους. Δεδομένου ότι έχουν κλείσει και οι χωματερές, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη υπόθεση. Άρα, ποιοι κερδίζουν σήμερα στην Πελοπόννησο, κύριοι υπεύθυνοι της διαχείρισης των απορριμμάτων, ποιοι κερδίζουν από όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο γίνεται και από τις καθυστερήσεις? Οι μεταφορείς, κατά κύριο λόγο, να μην το ξεχνάμε, και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια τρόπον την ενδιάμεση διαχείριση. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε στο προκείμενο ότι υπάρχουν συμφέροντα για τα οποία υπάρχουν καθυστερήσεις. Άρα κάτι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, για να κλείσω εγώ το δικό μου το σχόλιο, ας λάβει τα μέτρα της η κυβέρνηση, ας προχωρήσει σε αυτό που από καιρό έχει πει για την λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι οι δήμαρχοι ως φαίνεται αδυνατούν να λάβουν τις αποφάσεις τους και να λάβουν και το κόστος της ευθύνης που τους αναλογεί. Ας αναλάβει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει λύση, να δώσει διέξοδο, και θα είναι και προς τιμήν της η όποια κυβέρνηση, σήμερα είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, να δώσουν λύση σε ένα ζήτημα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει κουράσει πάρα πολύ, αλλά κυρίαρχα έχει επιβαρύνει την Πελοπόννησο και τις επόμενες γενιές. Πάρα πολύ. Γεμίσαν τα βουνά σκουπίδια. Θανάση, έρχομαι σε σένα, γιατί όλοι περίμεναν πώς και πώς θα έλεγε κανείς στην χθεσινή συνεδρίαση που έπρεπε να γίνει χθες τουλάχιστον του Φορέα Διαχειριστερών Αποβλήτων, υπό την έννοια του τελεσιγράφου που είχε υπάρξει και από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμοδίου αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος. Όμως οι δήμαρχοι ούτε τον κύριο Φάμελο άκουσαν, ούτε και την αναγκαιότητα του προβλήματος, ούτε και τις υπόλοιπες παρενέσεις, και συνεχίζουν σε έναν άλλον ρυθμό. Από τις εξελίξεις που υπήρξαν, εκτός από το ότι δεν συνεδρίασε ο Φώθησα και υπάρχει μία αντίδραση, άρα δηλαδή αδυναμία λήψης απόφασης, υπήρξε και προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας από 5 δημάρχους, 2 σωματεία και κάποιους πολίτες. Από τη στιγμή την οποία ο Δήμαρχος του Άργους και πρόεδρος της ΠΕΔ μαζί με τους δημάρχους Κορινθίων, Σπάρτης, Τρίπολης και Βόρειας Κοινωρίας έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία για τους δικούς τους λόγους, θα τους δούμε κιόλα, νομίζω ότι είναι αδύνατον και με την πολιτική διάσταση που έχει πάρει τώρα το ζήτημα, το οποίο το επισημάνατε κι εσείς, αποκλείεται να πάρθει τέτοια απόφαση. Δυστυχώς για την Πελοπόννησο η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το 2011, όταν πήγε η αρμοδιότητα στην περιφέρεια για να κάνει το διαγωνισμό, είχαν αρνηθεί οι δήμαρχοι να πάρουν απόφαση, και τότε με απόφαση της Υπουργικής ανατέθηκε στην περιφέρεια, η οποία έβγαλε πέρα το διαγωνισμό. Σε κάποια φάση υπήρχαν διάφορες συνενέσεις και συμφωνίες, μέχρι που φτάσαμε στην κατάσταση στην οποία φτάσαμε και δημιουργήθηκε πάλι αυτό το νέο αδιέξοδο. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είδαμε προηγουμένως στο ρεπορτάζ με την Κοζάνη, μήπως θα έπρεπε να τους πάρουν τους αυτοδιοικητικούς, να τους πάνε ένα ταξιδάκι εκεί? Γιατί στο παρελθόν, τόσα χρόνια τώρα θυμόμαστε, γίνονταν κάτι ταξίδια. Ναι, πηγαίναν ταξίδια. Χορτάσανε ταξίδια, ρε Θανάση. Χορτάσανε ταξίδια. Έχουν πάει εκείνη τη Σουηδία και έχουν κάνει του κόσμου τα ταξίδια. Στην Αυστρία, στο Ισραήλ, σε Ισπανία. Μα το ζήτημα δεν είναι ότι δεν ξέρουν τη λύση. Το ζήτημα είναι ότι κάτι τελικά φαίνεται να παίζει από πίσω και δεν θέλουν να δώσουν λύση. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν εδώ τώρα, πάμε σε ένα νέο αδιέξοδο. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει. Κακώς έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για τα 2,5 χρόνια που έκανε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έκανε. Δηλαδή, ίσον τίποτα, χάσαμε 2,5 χρόνια που θα μπορούσε το εργοστάσιο να είναι. Διότι, ναι, μεν τη Δυτική Μακεδονία Κοζάνη έγινε πρώτο, αλλά μην ξεχνάμε ότι η διαδικασία με τα ΣΔΙΤ και λοιπά πρώτη ξεκίνησε η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ναι, θα πούμε ότι είναι η τελευταία που δεν έχει γίνει, που δεν έχει, και πρώτη στα πρόστιμα. Το ΣΔΙΤ τη Δυτική Μακεδονία ξεκίνησε 1,5 χρόνο μετά την υπόθεση που είχε να κάνει με το ΣΔΙΤ το δικό μας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μπράβο. Και παραμένει ακριβότερο. Έτσι. Αυτό... Το ξανατονίζουμε το θέμα της τιμής για να καταρρύπτεται και ο οποίος μύθος, τέλος πάντων. Ναι, βεβαίως. Γιατί είχαμε παρουσιάσει την άλλη φορά, νομίζω και εδώ. Και τα στοιχεία που είχαν. Είχαμε παρουσιάσει τα στοιχεία. Επίσημες αποφάσεις, επίσημες απαντήσεις από την πλευρά του Υπουργείου που διευκρινίζει όχι μόνο για το ΣΔΙΤ της Κοζάνης, για τη Σιπήρου, για τη Θράκη, για όλα τα ΣΔΙΤ, με βάση τα τονάζ, με βάση τις τιμές που έχουν αυτοί εκεί πέρα. Λοιπόν, άρα το ζήτημα του κόστου για μένα είναι μία πρόφαση των δημάρχων, οι οποίοι για λόγους πολιτικούς, προσωπικούς, πολιτικούς, εκλογικούς, αλλά εδώ το ζήτημα αυτό εξελίσσεται ένα χρόνο.
και δύο που έχουν μέχρι τις εκλογές, δηλαδή με συγχωρείς. Κάθε πέντε χρόνια γίνονται εκλογές. Άμα στα δύο σκεφτόμαστε τις επόμενες εκλογές, τότε δεν πρόκειται να δώσουμε λύση σε κανένα πρόβλημα. Και το ζήτημα που γεννάται είναι πώς οι δήμαρχοι αυτών των μεγάλων πόλεων λύνουν το πρόβλημά τους. Μήπως ο ένας στους δρόμους, ο άλλος τα πάει εδώ, ο άλλος τα πάει εκεί με τους εργολάβους κλπ. Και γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι με τις μελέτες, αυτό που ζούσαμε και εδώ κάτω. Ξέρετε πόσες μελέτες, πόσα εκατομμύρια έχουν φαγωθεί για μελέτες και για ιστορίες οι οποίες μείνανε στα συρτάρια, οι οποίες είναι ακριβοπληρωμένες και οι οποίες δεν έδωσαν καμία λύση και ζούμε αυτό το χάλι να είμαστε πρωταθλητές στις παράνομες κομματερές. Βλέπετε τι γίνεται ακόμα και σήμερα στη Μεσσηνία. Δεν μπορούμε δηλαδή από τη μία να λέμε μονίμως να επιπηλίζουν την καραμέλα οι αυτοδιοικητικοί της τουριστικής ανάπτυξης, της βιομηχανίας, το Νατάλο και να έχουμε τις χωματερές δίπλα και να αδυνατούν να πάρουν απόφαση για να δώσουν μία λύση. Λες και θα πληρώσουν από την τσέπη τους. Προφασιζόμενοι ότι δήθεν θέλουν να προστατεύσουν τους δημότες, να μην έχουν ακριβότερα τέλη. Τι είναι αυτά? Αυτά που πληρώνουν τώρα στις άλλες πόλεις δεν είναι δημοτικά τέλη? Και βγήκε ξαφνικά από το πουθενά ο πρόεδρος της ΠΕΔ, άξον-άξον, ο οποίος τον ακούω ας πούμε και μιλάει με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια για το έργο του και για όλα αυτά κλπ. Αλλά δεν μας λέει τι κάνει με τα σκουπίδια. Και αυτός και στην Κόρινθο. Μήπως έχουν τίποτα εργολάβους οι οποίοι έχουν αναλάβει δράση μέρα και νύχτα και εξαφανίζουν τα σκουπίδια όπως εξαφανίζανε κάποτε και εδώ στην περιοχή μας και τα βρίσκαμε μετά σε αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πλέον από τη στιγμή που έγινε και προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας πρέπει να ακυρώσει την προηγούμενη διαδικασία, να προβεί σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία, να δει το ζήτημα από την αρχή και να δώσει τη δυνατότητα στην περιφέρεια για την υλοποίηση του έργου. Είναι μονόδρομος. Ας βγει όποιος άλλος να κάνουμε ένα διάλογο στην τελική. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν να μαζεύονται μεταξύ τους και να μην μπορούν. Δηλαδή, τουλάχιστον. Ούτε να μαζευτούν μπορούν. Τουλάχιστον οι δήμαρχοι της Μεσσηνίας. Ούτε να μαζευτούν. Τουλάχιστον οι δήμαρχοι της Μεσσηνίας, παρά τα ελλείμματά τους όλοι ως προς το να κάνουν ενδιάμεσες διαχειρίσεις κλπ. Πλην της Καλαμάτας. Φαίνεται να έχουν ομονοήσει τουλάχιστον στην κάτι κάνει, τουλάχιστον έχουν ομονοήσει αυτό. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η θέση του Δημάρχου Καλαμάτας που είπε ότι πήγα εκεί και είδα και πρέπει να ντρεπόμαστε. Χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό. Εντάξει, βέβαια, επειδή είσαι και πιο παλιός εσύ, όλοι οι αυτοδιοικητικοί και στη Μεσσηνία, για να μην τους χαϊδεύουμε και πολύ τα αυτιά, τόσα χρόνια έχουν δεν κατάφεραν να φτιάξουν ούτε μία συγκροτημένη πρόταση. Θυμάστε το τι είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια στη Μεσσηνία. Ψάχναν να βρουν τρόπους, χωράφια, λιβάδια, βουνά. Εντάξει, έχουν και αυτοί μεγάλο μέρος της ευθύνης που φτάσαμε σήμερα εδώ πέρα. Πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε εμείς περνώντας σε άλλα ζητήματα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. 205 ορφανά δεντρίλια κανάβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές σε βασική έκταση της Καλαμάτας. Η αστυνομική επιχείρηση είχε και τη συνδρομή της υπηρεσίας εναέριων μέσων της ελληνικής αστυνομίας. Μια ακόμα επιτυχία από τους άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας. Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλίων κάναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίστηκαν δύο ξεχωριστές περιπτώσεις σε δασικές περιοχές του Δήμου Καλαμάτας με την συνδρομή και της υπηρεσίας εναέριων μέσων της ελληνικής αστυνομίας. Στις δύο αυτές φυτείες δενδυλίων κάναβης κατασχέθηκαν 205 φυτά. Πιο συγκεκριμένα, σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση σε δασικές περιοχές της Καλαμάτας, κατά την οποία εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένους και κατάλληλα εκχερσωμένους χώρους δύο φυτείες κάναβης, στη μία 151 δεντρίλια κάναβης ύψους 0,5 έως 2 μέτρα περίπου και στην άλλη 54 δεντρίλια ύψους 0,4 έως 1,2 μέτρα περίπου, τα οποία αφού εκριζώθηκαν κατασχέθηκαν. Επιπλέον και στους δύο χώρους των φυτείων βρέθηκε ο αντίστοιχος αρδευτικός εξοπλισμός, ο οποίος επίσης κατασχέθηκε. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν τις φυτείες. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε σε σύνδεση με το στούντιο στην Πάτρα. Εκεί βρίσκεται συνάδελφος η Εφη Καρούνια. Καλησπέρα, Εφη. Καλησπέρα, Θέμη. Καταρχήν, ένα δικό σχόλιο θα ήθελα να μου πεις πώς είδες την όλη υπόθεση διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί στην Κοζάνη καλά πάνε, εδώ στην Πελοπόννησο γενικά έχουμε ζητήματα διάφορα.
Ξέρεις τι γίνεται, Θέμη, δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς για μας, κάποιοι δήμοι έχουν βρει τους τρόπους να διαχειρίζονται τα απορρίμματα. Εδώ στην Πελοπόννησο δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα και τα εύκολα τα κάνουμε πολύ δύσκολα. Γιατί και εμείς και στην Πάτρα, μην ξεχνάμε πολύ σύντομα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε το χιτά της Ξερόλακας που θα έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και κάποια χρόνια και μάλιστα και στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις για τον Δήμο το κλείσιμο της Ξερόλακας είχε γίνει σημαία και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Κάποιοι λοιπόν, κάποιοι δήμοι δεν τα καταφέρνουν και κάνουν τα εύκολα, εντός εισαγωγικών εύκολα, δύσκολα. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει πρόθεση και η βούληση για να διαχειριστούν και να λύσουν τα προβλήματα. Επειδή βλέπω από κάτω τον τίτλο, να πάμε λοιπόν στο θέμα μας και να πάμε στην Κορίνθου Πατρών και στην δίδυμη γέφυρα, στην παράκαψη Πατρών, η οποία έχει διάφορα ζητήματα και τα οποία αναδεικνύονται. Τα είδαμε και πριν από λίγη ώρα και στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης BEST, το Δελτίο Ειδήσεων που ξεκίνησε στις 8, όπως κάθε μέρα με τα νέα της Αγαίας. Τι ακριβώς συμβαίνει και... Τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει, Θέμη, κάποια δημόσια έργα να ανταποκριθεί κάποια κατάρα εδώ στην χώρα μας. Μιλάμε λοιπόν για την δίδυμη γέφυρα που περνάει πάνω από το Χάρανδρο. Μιλάμε για την περιμετρική της Πάτρας, για την παράκαμψη της Πάτρας. Αυτή το 2000 μας είχε κοστίσει, είχε κοστολογηθεί με 10 εκατομμύρια. Τελικά το ελληνικό δημόσιο πλήρωσε 80 εκατομμύρια μετά από διάφορες δικαστικές αποφάσεις. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι εκεί, σε αυτή τη γέφυρα, υπάρχουν κάποια προβλήματα, κακοτεχνίες, με το πιο σημαντικό, κάποιοι να κάνουν λόγο για την στατική επάρκεια της γέφυρας. Έτσι λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο έδωσε εντολή στην Ολυμπία Οδό, που κατασκευάζει την Πατρών Κορίνθου, να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις στην γέφυρα. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μελέτη και στη συνέχεια να γίνουν οι όποιες εργασίες. Σχολιάζοντας το θέμα σήμερα, ότι η Περιφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος είπε ότι έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο έτσι ώστε να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει και το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η γέφυρα. Απάντηση όμως δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής και άφησε βολές εναντίον του Υπουργείου, καθώς όπως είπε η Περιφέρεια ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο θέμα από δημοσιεύματα και από δημοσιογραφικές πληροφορίες και όχι από το ίδιο το Υπουργείο, όσο όφιλε να κάνει σε μια εσωτερική διαδικασία, σε μια εσωτερική ενημέρωση. Περιμένουμε λοιπόν να δοθούν απαντήσεις για το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η γέφυρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι από αυτήν καθημερινά περνούν εκατοντάδες αυτοκίνητα. Πολύ σωστά. Θέμη. Και υπάρχει και μια σύνδεση, να πούμε, του θέματος αυτού με την εργολαβία, με το Παραδείσια Τσακώνα, την παλιά εργολαβία στην Εθνική Οδό Τρίπολης Καλαμάτας, οι οποίες τα δύο αυτά θέματα, όπως σημειώνεται και στο ρεπορτάζ, έχουν καταγραφεί στα μαύρα κατάστιχα της ιστορίας των κατασκευών, αφού και εκτείναξαν το κόστος και αναγκάζουν το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει χρυσάφι. Να πούμε ότι για την περίπτωση του Παραδείσια Τσακώνα, μήκους 11,5 χιλιόμετρων, ένα δημόσιο έργο που τεμαχίστηκε σε εργολαβίες και ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 90 με κόστος 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο εργολάβος πριν από λίγα χρόνια στο εφετείο Τρίπολης κατάφερε να κερδίσει 73 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και να μην ξεχάσουμε ότι υπήρχε και το ζήτημα της καταλογής. Και αυτή η γέφυρα, Θέμη, αν δεν κάνω λάθος, είχε καταρρεύσει. Σωστά, σωστά, σωστά. Και είχαμε μετά νέα εργολαβία με κόστος 135 εκατομμύρια ευρώ. Έφη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν λέω για κάποια κατάρα που ακολουθεί τα δημόσια έργα στη χώρα μας. Να αφήσουμε λοιπόν την Έφη καθημερινά για ενημέρωσή σας για τα ζητήματα της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας στις 8 από την τηλεόραση BEST. Τώρα, μια ακόμα μεγάλη τουριστική επένδυση για την Πελοπόννησο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, με απόφασή του, άναψε το πράσινο φως για μια υψηλών προδιαγραφών τουριστική μονάδα στην περιοχή της Κοιλάδας Αργολίδας. Μια ακόμα μεγάλη τουριστική επένδυση έρχεται στην Πελοπόννησο. Πράσινο φως για την επένδυση Κοιλάδα Hills Golf Resort στην Αργολίδα άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής του,
υπερψηφίζοντας την μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Πρόκειται για μια επένδυση που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ ως προϋπολογισμό, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο 300 κλινών με πολυτελείς κατοικίες και γήπεδο γκολφ 18 οπών. Μια ακόμα τουριστική μονάδα υψηλών προδιαγραφών, η οποία και έρχεται να προσθεθεί και να ενισχύσει τη θέση της περιφέρειας Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η όλη επένδυση έχει να κάνει με την Αργολίδα και την περιοχή της Κοιλάδας, μια μοναδική και εντυπωσιακή από φυσικής ομορφιάς περιοχή. Στον ιστότοπο μάλιστα του Κοιλάδα Hills Golf Resort υμνείται η περιοχή της Αργολίδας, καλώντας τους επισκέπτες να απολαύσουν θαλάσσιες περιπέτειες, ψάρεμα και φυσικά εντυπωσιακά αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους. Μένουμε σε αυτό το θέμα να καλησπέρισουμε. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Περικλή Μαντά. Καλησπέρα, κύριε Μαντά. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Νομίζω ότι είναι έτσι μία από τις καλές στιγμές που μπορούν να διατυπωθούν υπό την έννοια ότι βλέπουμε να υπάρχει μία κινητικότητα στον χώρο των επενδύσεων και μία πολύ μεγάλη επένδυση σίγουρα για τον τουριστικό τομέα. Τι σηματοδοτεί αυτή για την περιοχή της Αργολίδας και της Πελοποννήσου? Πράγματι, κύριε Κανελόπουλε, είναι μια αισιόδοξη νότα στην όλη συγκυρία οικονομική που βιώνει η χώρα μας και ιδιαίτερα και εμείς εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θεωρώ ότι αν αθροίσει κανείς τα χαρακτηριστικά της Πελοποννήσου, που είναι η γεωγραφική της θέση, η εξαιρετική γεωγραφική της θέση, οι κλιματικές συνθήκες οι οποίες είναι πράγματι μοναδικές στην περιοχή, στη Μεσόγειο, ταυτόχρονα με τις σοβαρές υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί τους οδικούς άξονες, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με την ανάπτυξή του και την εγκατάσταση εκεί μεγάλων αεροπορικών εταιριών, σε συνδυασμό με την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την προβολή και προώθηση του προορισμού Πελοπόννησος σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχει κεντρήσει όλα αυτά τα στοιχεία αθροιστικά, έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτών και έτσι και αυτή εδώ η επένδυση, η οποία χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίναμε με θετική γνωμοδότηση την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα έρθει να προσθεθεί αθροιστικά στο τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου, το οποίο πραγματικά είναι το μόνο που αυτή την περίοδο το βλέπουμε ότι έχει μια πολύ σημαντική ανάπτυξη και μπορεί η τοπική οικονομία και η περιφερειακή μας οικονομία να περιμένει πολλά από αυτή την ανάπτυξη στο τουριστικό κλάδο. Μπορούν να περιμένουν όμως από τέτοιου είδους μεγάλες επενδύσεις, και το λέω αυτό γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση για το εάν αυτές οι επενδύσεις προσεγγίζουν το κομμάτι και τις επίδρασεις στην τοπική οικονομία κάθε περιοχής. Κοιτάξτε, έχουμε τις μελέτες από την Κώστα Ναβαρίνο, που μελετώντας την επίδραση της λειτουργίας της εγκατάστασης στην τοπική οικονομία, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο και μια βασική απάντηση σε όλους αυτούς που πραγματικά με μίζερο τρόπο προσπαθούν τέτοιου είδους επενδύσεις να τις σταματήσουν, να τις αποκρούσουν, καλυπτόμενοι κάτω από τις ιδεολογικές τους ανάγκες. Αυτό συνέβη και χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Κανελόπουλε. Μην νομίζω ότι αυτή η επένδυση πέρασε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό που νομίζει ο κόσμος, με ένα τριαντάφυλλο. Έγινε μάχη μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων. Σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παραθέτοντας στοιχεία τα οποία πραγματικά ήταν μέχρι εξοργιστικά σε ένα βαθμό. Παρ' όλα αυτά όμως, η βασική μας αρχή για μας στην περιφέρεια, η περιφερειακή αρχή είναι μία. Θα πρέπει με κάθε τρόπο, κύριε Κανελόπουλε, να προσελκύσουμε επενδύσεις. Τώρα, προφανώς το επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο διανύουμε δεν είναι το κατάλληλο για να επενδύσει κανείς. Η υπερφορολόγηση που υπάρχει, τα capital controls, όλα αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία μας, η μη σταθερότητα, δυστυχώς διώχνουν επενδυτές και δεν προσελκύουν. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν κάποιες τουριστικές μονάδες, όπως είναι αυτή που παρουσιάσατε πριν από λίγο. Η ανάπτυξη στη δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα στην Κώστα Ναβαρίνο είναι το Aman Resort Spa που δουλεύει στην Αργολίδα. Πραγματικά τεράστιες μονάδες που προσφέρουν θέσεις εργασίας, έχουν μεγάλη επίδραση στην γύρω και τοπική οικονομία και ταυτόχρονα προσφέρουν φόρους από τη λειτουργία τους στο ελληνικό κράτος και βέβαια μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του παγκόσμιου τουριστικού προϊόντος. Επειδή μιλήσατε και για άλλες μονάδες, θα δούμε κάτι μέσα στο 17-18, προσανατολίζεται κάτι για την περιοχή της Μεσσηνίας, γιατί σίγουρα το ενδιαφέρουν και από την Grace,
την Grace Holtel, στη μεγάλη αυτή αλυσίδα είναι έντονο, αλλά και για τον Ναβαρίνο Μπλου έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ο κυρίος λογοθέτης πρόσφατα στο συνέδριο της Concordia νομίζω έθεσε το χρονοδιάγραμμα για το 2018 για τη λειτουργία του Grace στην περιοχή της της ανάληψης στη Μεσσίνη και βέβαια είδαμε πρόσφατα ότι έχουν εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες για τη δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα στην Κώστα Ναβαρίνο. Ξέρετε όμως, κύριε Κανελόπουλε, το βασικότερο, τα ακούει όλα αυτά ο κόσμος και πραγματικά μέσα στην δύσκολη κατάσταση που βιώνει την καθημερινότητά του, σκέφτεται καλά, εντάξει, μεγάλες μονάδες, εγώ τι θα έχω να ωφεληθώ από όλη αυτή τη διαδικασία. Προφανώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη η περιφέρεια Πελοποννήσου και η Μεσσηνία και ο κάθε πολίτης θα έχει ωφέλη από τέτοιου είδους επενδύσεις και μακάρι να γινόταν όσο το δυνατόν περισσότερες γίνεται στην περιφέρειά μας. Όμως η πραγματική οικονομία ακόμα έχει σοβαρό πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω, κύριε Κανελόπουλε, ότι τα στοιχεία που έχουμε και επικοινωνώντας καθημερινά με τον κύκλο των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι πάρα πολύ άσχημα. Ζήσαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το καλοκαίρι μπορεί να έχει λίγο ανατρέψει λίγο το κλίμα λόγω του ότι έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή. Δεν φτάνει όμως ο κύκλος εργασιών του καλοκαιριού να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει στο χειμώνα. Χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες, χρειάζεται να αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τις στηριχθούν, διότι αυτοί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Οι μεγάλες επενδύσεις είναι πάρα πολύ καλές, προσφέρουν θέσεις εργασίας, προσφέρουν, πληρώνουν φόρους, επιδρούν στην τοπική οικονομία, όμως δεν φτάνει μόνο αυτό για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη που επιθυμεί ο τόπος μας, έτσι, για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τέλμα. Επειδή ακούμε πολλά και ακούμε πολλά και βλέπουμε και συζητώντα και αρκετά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρόσφατα συζητήθηκε το θέμα της αξιοποίησης και της όλης κατάστασης με τους υδρογονάνθρακες και όταν ακούει ο κόσμος για πετρέλαια ή οτιδήποτε άλλο, κάτι διαφορετικό σκέφτεται από αυτά που τέλος πάντων αναμένεται να έρθουν για την χώρα μας. Σε τι φάση βρίσκεται η όλη υπόθεση αξιοποίησης ή τέλος πάντων δημιουργίας ενός πλαισίου ώστε να τρέξουν κάποιες έρευνες και στον Κυπαρισιακό κόλπο που σαφώς αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου? Πράγματι, κύριε Κανελόπουλε, το θέμα των υδρογονανθράκων και το αποθέματος που έχουμε στη χώρα μας είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουν λαϊκίσει γενιές και γενιές πολιτικών τα τελευταία χρόνια. Στηριζόμενοι πάνω σε υποτιθέμενα κεφάλαια που θα αντιληφθούν από την εξόρυξη των υδρογονανθράκων, φτιάχνουν δράκους και σχηματίζουν ωραία παραμύθια για τον κόσμο προκειμένου να πείσουν ότι ο κόσμος, ότι η χώρα μας είναι πλούσια και ότι αυτό τέλος πάντων θα είναι η σωτηρία μας. Κοιτάξτε να σας πω, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Προφανώς και υπάρχει απόθεμα υδρογονανθράκων στα θαλάσσια ύδατα της περιοχής του Ιωνίου Πελάγους και ιδιαίτερα και στον Κυπαρισιακό κόλπο, τουλάχιστον από τη μελέτη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την οποία υπερψηφίσαμε. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει από τώρα τις ποσότητες που μπορεί να υπάρχουν. Θα πρέπει να γνωρίζουν ο κόσμος ότι τα χρόνια που θα χρειαστούν για να. Είναι αρκετά ακόμα για να δούμε καταρχήν πρώτα τις ποσότητες και μετά να ελέγξουν κατά πόσο αξίζει τον κόπο να εγκατασταθεί μια εταιρεία, να επενδύσει κάτι δις ευρώ προκειμένου να κάνει την εξόρυξη και για να μην φτιάχνουμε δράκους. Όσον αφορά τα έσοδα, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα και ο καθένας εκφράζει μια άποψη η οποία πραγματικά δεν είναι αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Από το 2011 υπάρχει σχετική νομοθεσία στη χώρα μας, η οποία προβλέπει ακριβώς τα ποσοστά που οι συνεργασίες που θα γίνουν με εταιρείες εξόρυξης, το κέρδος που θα έχουν αυτές οι εταιρείες, τους φόρους που θα πληρώνουν στο κράτος και τους φόρους που θα πληρώνουν στην περιφέρεια που την οποία στις τοπικές κοινωνίες. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο προφανώς και πρέπει στο σύνολό του να το ψάξουμε γιατί είναι πλούτος της χώρας μας, όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να στηριχτούμε αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι αυτό θα μας βγάλει από την κρίση άμεσα, αυτό που πραγματικά δηλαδή έχει ανάγκη ο πολίτης, κύριε Κανελόπουλε, την άμεση λύση, την γρήγορη λύση να αναπνεύσει οικονομικά για να μπορεί να προχωρήσει. Είναι κάτι για το μέλλον. Μακάρι να πάει καλά. Θέλουμε να έχουμε τα αποτελέσματα να είναι πολύ δυνατά για την περιοχή μας. Όμως ας κρατάμε μικρό καλάθι ακόμα και να μπορούμε έτσι βήμα-βήμα να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία. Εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζουμε εμείς περνώντας σε άλλα θέματα. Μπορεί το κύμα καύσωνα να χτύπησε και πάλι στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν εμπόδισε τους πολίτες να βγουν στα μαγαζιά με αφορμή την έναρξη των θερινών εκτόσεων. Τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά από τις πρώτες κιόλας ημέρες, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται και να αρχίζει να κάνει τα ψώνια του.
Ξεκίνησαν και επίσημα οι θερινές εκτόσεις, με τον κόσμο να έχει αρχίσει να βγαίνει δειλά-δειλά στα καταστήματα προκειμένου να κάνει έρευνα αγοράς και να αγοράσει τα αγαπημένα του προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Η κίνηση έχει ξεκινήσει χλιαρά προς το παρόν και ελπίζουμε να ανέβει, μπαίνοντας η βδομάδα καλύτερα. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα να ρωτάει πόσο έχουν τα εμπορεύματά μας, να ρωτάει τι ποσό εκτόσεων θα έχουμε, τι ποσοστό μάλλον εκτόσεων θα έχουμε και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή ναι, ο κόσμος θα ψωνίσει. Δειλά-δειλά έχουν ξεκινήσει να κοιτάζουν τις τιμές, να δουν τα εμπορεύματα τι τιμή εκτόσεων έχουν. Θεωρώ ότι θα πάμε καλά στις εκτόσεις. Μπήκε πάρα πολλοί κόσμος, ρωτάγανε για τι τιμές έχουμε, τι εκτόσεις βάζουμε και γενικά πήγε πάρα πολύ καλά σαν πρώτη μέρα. Η περίοδος των εκτόσεων σίγουρα είναι οικονομική ανάσα για χιλιάδες επαγγελματίες, αφού όπως τονίζουν οι καταναλωτές το έχουν ανάγκη προκειμένου να αγοράσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα ή να κάνουν μια επιπλέον σπατάλη σε πράγματα που τους αρέσουν. Βέβαια, γι' αυτό φροντίζουν και οι επαγγελματίες, αφού από τις πρώτες και όλες μέρες τα ποσά των εκτόσεων είναι πάρα πολύ ψηλά. Ξεκινάμε από 30, 40, 50 και κάποια με 60%. Βέβαια, έχει ανάγκη τις εκτόσεις γιατί είναι δύσκολη καιρή και θεωρώ ότι θα πάμε καλά στις εκτόσεις. Ξεκινάμε, εμείς που είμαστε γυαλοπωλείο τουλάχιστον, ξεκινάμε από 20% και φτάνουμε με προσφορές μέχρι 50%. Ναι, τότε έχουμε ξένο κόσμο, μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα έχουμε και περισσότερη δουλειά οι έμποροι. Και ευτυχώς στην Καλαμάτα καλά κρατούν οι γάμοι και υπάρχει το δώρο γάμου και όλα τα είδη μας κινούνται με αυτό αρκετά καλά στην περίοδο των εκτόσεων. Είναι από 10 έως και 40 για αρχή. Ήδη είναι οικονομικά τα ρούχα, δεν έχουν μεγάλα περιθώρια, αλλά είναι πάρα πολύ φθηνά και τώρα με τις εκτόσεις. Ναι, πάντα περιμένει ο κόσμος, αλλά και πριν όλο το καλοκαίρι έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Κατεβαίνει πολύ κόσμος, έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο δρόμος. Και όχι, από πριν είχε δουλειά και τώρα στις εκτόσεις είναι ακόμα πιο έντονα. Επιστρέφουμε στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι καυτό. Εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την στιγμή που η οριστική λύση διαρκώς καθυστερεί στη Μεσσίνη. Το θέμα εστιάζεται τόσο στην αποκατάσταση χωματερής στα λιμενικά, όσο και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Δημοτική Αρχή για το μεσοδιάστημα. Ο προβληματισμός και η ανησυχία για τις εξελίξεις γύρω από το μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων παραμένει, όσο η οριστική λύση δεν έρχεται. Ενημέρωση μάλιστα υπήρξε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσσίνης με αφορμή και τα τελευταία περιστατικά που σημειώθηκαν στην υποαποκατάσταση χωματερή των λιμενικών. Εμείς από την αρχή είπαμε ότι θέλουμε κεντρική διαχείριση και είναι από τους λίγους δήμους και αυτό οκτιμάει το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε μια απόφαση. Και μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσσίνης να έχει ταχθεί ομόφωνα υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ωστόσο εκκρεμεί το τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Στην κατεύθυνση αυτή και οι όποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται την περίοδο αυτή. Καταπατικός θα πρέπει να περιλαμβάνει μέσα στο ΜΕΣΔΑ παροποίηση μόνο. Οι επόμενες μέρες θα τρέξουν και το τοπικό μας σχέδιο και η υπόθεση της παροποίησης να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η υπόθεση του συγκεκριμένου χαρά. Ο έλλονάρος που έχει πάρει την αποκατάστασή του, την αποκατάσταση του, δηλαδή σε όλους και ήταν η απόφαση το ποιος θα μείνει πρώτος και ποιος θα μείνει τελευταίος, την οποία την είχατε πάρει εσείς όταν είσαστε δήμαρχος, δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείσαμε κάποιους και σταδιακά μπορούσαμε και πραγματικά ήταν αυτό. Είναι το τελευταίο σου πει η αποκατάσταση του οποίου έχει προχωρήσει, είναι σχεδόν στο τέλος. Αυτός είναι και αυτός στο τέλος μέχρι την τέλη θα έχει κλείσει οριστικά, θα γίνει αποκατάσταση. Θα κοιτάξουμε μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη να έχουμε το θέμα της παροποίησης και της αυτής να την έχουμε ετοιμάσει. Αυτό θα έρθει και όπως έχουμε πάρει τις αποφάσεις αυτές τις ομόφωνες, θέλω και εκείνες οι αποφάσεις, εσείς θα ενημερωθείτε για αυτό το πράγμα, να είναι. Τέλος, αναφορικά με το περιστατικό της πυρκαγιάς στα λιμενικά, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σημείωσε ότι ο Δήμος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ωστόσο στην περίπτωση αυτή, όπως σημειώθηκε, επρόκειτο για εμπειρισμό. Εμείς θα συνεχίσουμε να όλο το διάστημα του καλοκαιριού να προσέχουμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μας σας είπα, γιατί όταν είναι εμπειρισμός, και τώρα αυτή τη στιγμή που βαλιά, θα
θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να το φτάσουμε καλύτερα, να μην συμβεί πάλι κάποιο γεγονό τέτοιο, χωρί όμω μια κοινωνική τέτοια πράξη να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Θετικές είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των εργαζομένων στο Δήμο Μεσίνης, μια και προχωράει η διαδικασία για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, την στιγμή που πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και η τροποποίηση του οργανισμού. Αυτό επί της ουσίας ανοίγει νέες μόνιμες θέσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου. Με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσίνης που αφορούν στις θέσεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού, δρομολογούνται εξελίξεις στον τομέα αυτό. Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις οι εξελίξεις πυροδοτήθηκαν μετά και τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις των συμβασιούχων. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, υπήρξε απόφαση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσίνης, έτσι ώστε να ανοίξουν θέσεις για μόνιμο προσωπικό. Ενώ τρέχει και η διαδικασία για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού βάσει των όσων η κυβέρνηση έχει οριοθετήσει. Υπάρχουν δύο θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ένα είναι η τροποποίηση του οργανισμού, προσθήκη νέων θέσεων στον οργανισμό και συγκεκριμένα έχω την κατάσταση πρόχειρη. Τρεις θέσεις κενές ακόμα για χειριστές, 9 θέσεις για οδηγούς και 18 θέσεις για εργάτες καθαριότητας. Για αυτές τις θέσεις, αφού εγκριθούν από το Υπουργείο μετά το δημοσίευση στο ΦΕΚ τη τροποποίηση του οργανισμού, θα προκηρύξει ο Δήμος θέσεις για μόνιμο προσωπικό. Το θέμα αφορά την συνέχιση απασχόληση των ήδη εργαζομένων στο Δήμο Μεσίνης, οι οποίοι είναι 22 άτομα. Θεωρώ ότι θα είναι θετική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συνεχίσουν μέχρι τις 31 Τρίτου του 2018 και φυσικά η ημερομηνία αυτή δεν είναι καταλητική μέχρι την πρόληψη μονίμου προσωπικού. Ω κέρδο των τελευταίων κινητοποιήσεων για το εποχικό προσωπικό και η κατάργηση του ορίου ηλικία. Και φυσικά το κέρδο ήταν, δεν τακτοποιήθηκαν σε θέσει αρρώστου χρόνου οι εργαζόμενοι. Το κέρδο όμω είναι ότι το όριο ηλικία π.χ. στου εργάτε καθαριότητα απαλήφθηκε, δεν υπάρχει 45 ετών, άρα έχουν δικαίωμα συμμετοχή και εργαζόμενοι πάνω από τα 45 και αυξημένη οριοδότηση για 24 μήνες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσίνης είναι το πρώτο στο νομό Μεσσηνίας που λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις. Θέλω να ενημερώσω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσίνης είναι το πρώτο στο νομό Μεσσηνίας που παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 4 Αυγούστου το θερινό σχολείο για νέους ομογενείς. Πρόκειται για το 12ο θερινό σχολείο, μια σημαντική δράση που έχει γίνει θεσμός. Ξεκίνησε για 12η χρονιά το θερινό σχολείο για τους νέους ομογενείς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα και την συνδιοργάνωσε το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας σε συνεργασία με την Παμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά. 12η χρονιά ξεκινάει φέτος το θερινό σχολείο για τους νέους ομογενείς, το οποίο συνδιοργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την Περιφέρεια Μεσσηνίας, ΠΕ Μεσσηνίας και την Παμεσσηνιακή Βορείου Αμερικής και Καναδά και το ΑΤΕΗ Πελοποννήσου, Καλαμάτας. Είμαστε στην αρχή του σχολείου, ήρθαν φέτος 30 φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια της Αμερικής και του Καναδά. Με πολύ ενθουσιασμό, με πολύ χαρά, ήδη χωριστήκαμε σε 3 τμήματα γλώσσας, για αρχάριους, μεσαίο τμήμα και προχωρημένους. Θα ξεκινήσουμε από αύριο εντατικά μαθήματα γλώσσας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές εκδρομές στην Πύλο, στις Μυκήνες, στην Επίδαυρο, στην Ολυμπία. Θα δούμε την παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη. Και ο σκοπός του σχολείου αυτού είναι να βάλουμε τα παιδιά μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα της Μεσσηνίας, της Καλαμάτας. Έχουμε φέτος 30 παιδιά, 26 από τον Καναδά και 4 από την Αμερική. Όλα τα παιδιά είναι φοιτητές πανεπιστημίων και μάλιστα πολλά από αυτά των καλύτερων πανεπιστημίων της Βόρειας Αμερικής. Ελπίζουμε και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, το πρόγραμμα να είναι επιτυχές. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει ότι πραγματικά θα ακολουθούν τους κανόνες και έχουν δείξει ενδιαφέρον για μάθηση. Δεν είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχω πάει πολλές φορές. Έρθει πολλές φορές. Αλλά, ωραία είναι η Καλαμάτα. Μου αρέσει πολύ. Είμαι από την Σπάρτη, so ξέρω την Καλαμάτα. Αλλά, ωραία είναι. Είναι τρίτη μου φορά στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά εδώ στην Καλαμάτα, μου άρεσε πάρα πολύ, θάλασσα, τα σπίτια και όλα. Και ήρθαμε τώρα σε αυτό το σχολείο, στο πανεπιστήμιο, με 30 άλλα παιδιά. Περνάμε μια χαρά πολύ ωραία εδώ και είναι πολύ ωραία.
θέλω να μαθαίνω καλύτερα ελληνικά και να έχω φιλίες με αυτά τα παιδιά. Yeah. Έχω μάθει τα ελληνικά στο σπίτι στο Μοντρεάλ. Θέλω να ξαναμαθαίνω, να κάνω πιο πρακτική, γιατί δεν τα μιλάω κάθε μέρα και θέλω να κάνω enrich τη γλώσσα μου. Ποιο είναι το όνειρό σου? Θέλω να γίνω ψυχολόγος. Αρχιτέκτονας. Οικονομολόγος. Νομικός σύμβουλος. Τώρα μπορείς να πετύχεις μαζί μας. Σπούδασε στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Με προσιτά διδακτρά, υποτροφίες και οικονομική βοήθεια. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Τώρα μπορείς να πετύχεις. Αριστομένος 39, Ιατροπούλη 22, νέα είσοδος. Χρόνια τώρα αποχαιρετάμε, ανταμώνουμε, στέλνουμε, παραλαμβάνουμε. Ταξιδεύτε μαζί μας με άνετη, γρήγορη, ασφαλή και οικονομική μετακίνηση. Τελαργολίδας. Και τώρα μέσω του τουριστικού μας γραφείου Net Travel ταξιδεύτε σε όλο τον κόσμο με ασφάλεια. Τηλέφωνο 698-333-0130. Και για την εξυπηρέτησή σας, η ΚΤΕΛ Αργολίδας, στα δρομολόγια προς Αθήνα, κάνει στάση έξω από το μετρό του Ελαιώνα. ΚΤΕΛ Αργολίδας, τηλέφωνο πληροφοριών 80 111 44 000. Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου ή αλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιριών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, καραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27 510 76 037. Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Επιστρέφουμε εμείς στην ενημέρωσή σας στα ζητήματα της Αργολίδας. Μαζί μας η Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα. Και ξεκινάμε με ένα σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την εκθέση Πελοπόννησος Expo που θα γίνει φέτος στην Αργολίδα.
Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το μεγάλο γεγονός για την επιχειρηματικότητα που έλαβε χώρα, όπως γνωρίζουμε, στην Αρκαδία αυτή τη χρονιά που πέρασε, φέτος θα γίνει στην Αργολίδα. Να πούμε λοιπόν ότι 5 από τους 7 προέδρους των επιμελητηρίων, τα οποία επιμελητήρια θα συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Μιλάμε για τα επιμελητήρια της Αχαΐας, της Ηλίας, της Αρκαδίας, της Ορυνθίας, της Λακωνίας και της Αργολίδας. Ήταν λοιπόν παρόντες οι πρόεδροι και έδωσαν συνέντευξη τύπου, όπου αναφέρθηκαν στο μεγάλο αυτό γεγονός. Μάλιστα, το μότο, θα λέγαμε, της έκθεσης είναι η Πελοπόννησος, μία επιχείρηση, μία έκθεση. Έτσι λοιπόν το στίγμα αυτής της φετινής διοργάνωσης της έκθεσης, η οποία θα γίνει από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου, είναι όλη η Πελοπόννησος να είναι ενωμένη όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Να πούμε λοιπόν ότι κάλεσαν όλους τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν στην έκθεση. Το θεώρησαν πολύ σημαντικό γεγονός, εξωστρέφεια σε μια δύσκολη εποχή πραγματικά για τις επιχειρήσεις. Και κάλεσαν βέβαια όλους να συμμετέχουν, όχι μόνο ως εκθέτες ουσιαστικά, γιατί πρόκειται να έρθουν αρκετοί αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας από διάφορα μέρη του κόσμου. Προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν και οι δουλειές, να κλείσουν δουλειές, έτσι όπως απλά λέμε. Κάτι που σημαίνει εξαγωγές, κάτι που σημαίνει άνοδο του ζωζυγίου της οικονομίας μας, κάτι που σημαίνει στήριξη της επιχειρηματικότητας, που είναι και η γραμματικά, αν θέλει, της οικονομίας της χώρας μας. Και μιλάμε και για τα επιμελητήρια όλης της Πελοποννήσου, όχι μόνο της περιφέρειας, αλλά και των δύο περιφερειών και της Δυτικής Ελλάδας, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να βλέπουμε ενιαία την γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου. Πάμε, Κατερίνα, και σε ένα άλλο θέμα, και την διαμαρτυρία της Λαϊκής Σπήρωσης για τα νερά της Αργολίδας. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξαναμιλήσει βέβαια ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Νίκος Ογόντικας, και σήμερα είχε καλέσει κόσμο προκειμένου να συζητήσουν, όπως τόνισε, στην περιοχή των Φιχτίων σχετικά με την διαχείριση των νερών της Αργολίδας. Το θέμα λοιπόν είναι κυρίως ο ανάβαλος, γιατί τελευταία στο Περιφερειακό Συμβούλιο πέρασε μία μελέτη όπου στα νερά του αναβάλου θα γίνει ένα εργοστάσιο αφαλάτωση. Και μάλιστα ο κ. Γόντικας διαμαρτύρεται γιατί δεν περιλαμβάνεται αυτό το σχέδιο δεν περιλαμβάνεται και τα νερά της Λέρνης. Σήμερα λοιπόν κάλεσε εκεί στα Πύχια τους αγρότες και όχι μόνο να συζητήσουν, γιατί εκεί να σημειώσουμε θέμα ότι δεν έχει φτάσει ο ανάβαλος. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με την περιοχή του Φιχτίου, Μουτσοποδίου, Μοναστηρακίου και Μηδέας. Έχει γίνει ένα θέμα σχετικά με το νερό του αναβάλου που δεν έχει φτάσει εκεί λόγω πλημελούς μελέτης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εν τούτοις τους κάλεσε εκεί προκειμένου να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, ώστε να μην γίνονται με σβήτη, δηλαδή με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως θέλει η περιφέρεια, όπως είπε, να περάσει το θέμα, και να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, γιατί ο ίδιος πληρώνει τα λεφτά του και ο ίδιος πρέπει να δουλεύει και στα εργοστάσια, τα οποία πρέπει να είναι κρατικά, προκειμένου να υπάρχουν και θέσεις εργασίας. Κάπως έτσι λοιπόν τοποθετήθηκε ο κ. Γόντικας. Βρήκε αρκετούς συνομιλητές εκεί στα Πύχια και πραγματικά έγινε μια ουσιαστική, θα λέγαμε, τη συγκέντρωση διαμαρτυρία. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε εμείς τώρα στη Λακωνία και τον συνάδελφο τον Ηλία Μπόνο. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Θέμη. Ξεκινάμε με μια είδηση που έχει ενδιαφέρον και την υπόθεση Τελεφερίκ για το κάστρο της Μονεβασιάς. Ακριβώς. Στο προϋπολογισμό του Δήμου της Μονεβάσιας έχει εγγραφεί πίστοση 6.000 ευρώ για τη σύνταξη μελέτης για την επιλογή συστήματος μεταφοράς των επισκεπτών στην Άνω Πόλη, από την κάτω πόλη του κάστρου στην Άνω. Πρόκειται για τελεφερίκ ή ασανσέρ εν αέριου ή με σειρμό και προβλέπει μέγεθος σειρμών, σημεία θετηρίας και τελικού σημείου, μέγεθος και τρόπο παρέμβασης στον βράχο του κάστρου και διάφορα άλλα. Η μελέτη πρόκειται να εκπονηθεί σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία και μάλιστα προημερών έγινε και μια εκτεταμένη αυτοψία στην Άνω Πόλη, στη βόρεια και την κεντρική πύλη του κάστρου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την σύνταξη της μελέτης. Δηλαδή, Θέμη, στη γραφική μονεβάσια μελλοντικά θα λειτουργεί ένα ακόμα στοιχείο τόσο προσέλκυσης όσο και εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Πάμε λίγο στον χώρο της αγροτικής παραγωγής και στο προϊόν του Φραγκόσκου. Ναι, στην αναζήτηση λύσεων βρίσκονται οι παραγωγοί Φραγκόσκου στη Λακωνία, γιατί έχουν προβλήματα κυρίως στη διάθεση και στην τυποποίηση. Οι παραγωγοί μας εδώ βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της Μάνης. Όπως λοιπόν αποκαλύπτουν, η προσπάθεια καλλιέργειας Φραγκόσκου βρίσκεται περίπου στον τέταρτο χρόνο για τους περισσότερους καλλιεργητές, που πλέον έχουν κατανοήσει ποια είναι και τα προβλήματα που υπάρχουν στη διάθεση και στη τυποποίηση και στον σκληρό ανταγωνισμό βέβαια.
στην Κρήτη, να πούμε, θέλουμε ότι έχουν δημιουργηθεί ήδη τρεις συνεταιρισμοί. Mm-hmm. Σε ολόκληρη την Πελοπόννησο υπάρχουν περίπου 150 γνωστοί καλλιεργητές και το κύριο βάρος είναι στους νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αργολίδας. Στη Μεσσηνία, μάλιστα, υπάρχει και φυτώριο Φραγκουσικιάς και η κίνηση μέσα από το φυτώριο αποδεικνύει ότι το φραγκόσικο είναι ένα προϊόν ανερχόμενο. Και κλείνουμε με το χώρο της εκπαίδευσης και τις προσιτές και πρότυπες ακαδημαϊκές σπουδές στην Κύπρο. Ένα κλιμάκιο του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου ενημέρωσε χθες το κοινό της Σπάρτης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου και τις δυνατότητες φοίτησης των Ελλήνων φοιτητών σε ένα υπερσύγχρονο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Η ενημέρωση αυτή συνεχίζεται σήμερα στην Τρίπολη και αύριο δεν θα γίνει στην Καλαμάτα. Ηλία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Ενημέρωση στο κοινό της Πελοποννήσου πραγματοποιεί κλιμάκιο του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, αναλύοντας τόσο τις προοπτικές σπουδών σε πολλούς κλάδους, όσο και τις προσιτές τιμές σε ένα άρτιο και πολιτισμένο περιβάλλον. Το Πανεπιστήμιο μας είναι ένα καινούργιο πανεπιστήμιο, που ήρθε το 2007 από τον νόμιμο ερωτό, ο οποίος είναι ένας όμιλος που ξεκίνησε από την Κερίνια. Είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο στα 10 χρόνια ζωής του έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 3-4 καλύτερα πανεπιστήμια στην Κύπρο. Το όνομά μας είναι στηριζόμενοι σε την ελληνική παιδεία, να δώσουμε την ευκολία της προσιτής αριστείας σε όλο τον κόσμο, σε παιδιά τα οποία θέλουν και μπορούν να δώσουν τη μάχη για να βγουν μετά στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να έχουν τα εφόδια προσιτά. Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου από τα πρώτα 7 χρόνια λειτουργίας του διακρίνονται και στην Ελλάδα, αφού πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα που εξ αρχής είχε την επάρκεια και πιστοποίηση Πανεπιστημίου και όχι Κολεγίου. Όσον αφορά τώρα το ακαδημαϊκό κομμάτι, να σας πω λίγα λόγια για τα προγράμματα τα οποία διαθέτουμε, προσφέρουμε. Εδώ και αρκετά χρόνια ξεκινήσαμε με έμφαση στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ήμασταν ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει σημασία αυτό να το πούμε εξ αρχής λειτουργήσε ως πανεπιστήμιο και όχι ως κολέγιο. Οι συνθήκες που επικρατούν στην Πάφο και στο Πανεπιστήμιο το καθιστούν ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα ελκυστικό, όπως διαπίστωσε και αντιπρόσωπός του στην Πελοπόννησο Γεωργία Ζαχαράκη. Όπως την τιμή και τη χαρά να επισκεφτώ το Πανεπιστήμιο πρόσφατα και εκείνο που με κέρδισε για να λάβω έστω από το δικό μου μικρό τρόπο να βοηθήσω είναι ότι συνδύασε η πόλη σε αυτή ένα τέλειο περιβάλλον για τους φοιτητές. Είναι μια πόλη που γεωγραφικά έχει βουνό και θάλασσα και είναι όμορφη σαν το βίο. Απ' την άλλη, τόσο κοσμοπολίτικο που πατάς στον δρόμο και ακούς τα αγγλικά, ακούς τα pop, ακούς τη μουσική. Νομίζω συνδυάζει την Ευρώπη με την Ελλάδα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Βέστα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.